Ο βουλευτής Θεότητας, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, είναι τώρα στο στούντιο για να συζητήσουμε το θέμα της ΛΑΡΚΟ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και στη συγκέντρωση, ήσασταν στη συγκέντρωση το πρωί. Ακριβώς, κύριε Τζατζάλη. Πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να πω το εξής. Είναι πρώτο θέμα στο δελτίο σας η ΛΑΡΚΟ, όπως και πολλές φορές σε μεσημεριανά και βραδινά δελτία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αναρωτιέται κανείς, μόνο το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος αφορά το ότι 1.300 εργαζόμενοι βρίσκονται στο δρόμο και αφορά τη μεγαλύτερη μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας. Δεν είναι θέμα. Κυρία Τζατζάλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που βιώνουμε τις τελευταίες 15 μέρες με τη ΛΑΡΚΟ να μην απασχολεί κανέναν άλλον πλην του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος και μέσων site εφημερίδων του νόμου Φθιώτιδας ή της Εύβοιας. Είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική εταιρεία που παράγει νικέλιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί. Είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Τη φήμωση όχι μόνο των εργαζομένων, όλων των φορέων που παρέστησαν στο συγκεκριμένο κάλεσμα σήμερα. Ήταν βουλευτές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εργατικά κέντρα, η περιφέρεια, δήμοι, διαφόρων όχι μόνο της Φθιώτιδας, από την Εύβοια, από την Βιωτία, και να μην υπάρχει ούτε στα ψηλά γράμματα. Ξεχώριζε η σημερινή κινητοποίηση, ξεχώριζε σε δυναμισμό, σε μαζικότητα. Καλά κάνετε και το παρατηρείτε. Το ερώτημα βέβαια είναι, βλέποντας αυτή την αγανάκτηση και αυτά τα πλάνα αυτών των ανθρώπων, τα μικρά παιδιά, έτσι, τις γυναίκες που έδωσαν σήμερα το παρόν εκεί, μπορούν αυτές οι κινητοποίησεις να αναστρέψουν την κατάσταση, κύριε Σαρακιώτη? Κυρία Τζατζαλή, αυτό που διακυβεύεται αυτές τις μέρες στη ΛΑΡΚΟ είναι το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής, άρα και το μέλλον των μικρών παιδιών που δείξατε. Αν υλοποιηθεί το σχέδιο της κυβέρνησης και η εταιρεία δεν διατηρήσει, όπως ζητούμε όλη αυτή τη στιγμή, τον παραγωγικό της χαρακτήρα και δεν διατηρήσει και τις θέσεις εργασίας, θα ερημώσει η περιοχή, θα υποστεί όχι μόνο η Φθιώτιδα αλλά και η Στερεά Ελλάδα μια οικονομική καθίζηση. Τα χρήματα τα οποία πέφτουν σε συγκεκριμένες περιοχές και διαχέονται σε όλη τη Στερεά Ελλάδα είναι πολύ μεγάλα, συγκρίνοντάς τα με το ΑΕΠ ουσιαστικά της περιοχής. Είναι μείζον ζήτημα επιβίωσης και είναι μείζον ζήτημα και για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο για την δική μας γενιά. Είναι μια βιομηχανία η οποία έχει θρέψει γενιές και γενιές υπό αντίξωες συνθήκες, υπό δύσκολες συνθήκες. Σήμερα ούκο λίγοι εργαζόμενοι μου ζήτησαν να αναφερθώ στο ζήτημα της ασφάλειας. Κινδυνεύει η ζωή τους πολλές φορές. Δεν γίνονται ούτε οι τακτικές και αναγκαίες συντηρήσεις. Εδώ και κάποιες μέρες, λόγω προβλημάτων, τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν, δεν μπορούν ούτε να αγοραστούν ανταλλακτικά. Και ο κόσμος κάνει το σταυρό του και μπαίνει για να βγάλει το ψωμί του στο εργοστάσιο. Μιλάμε για πολύ σκληρές και δύσκολες συνθήκες εργασίας. Mm-hmm. Πληροφορούμαστε ότι έχουν απομείνει δύο επενδυτές. Ο ξένος επενδυτής αποχώρησε. Το σενάριο να μην δώσουν τελικά αυτοί οι δύο προσφορά μέσα στο Μάρτιο σας προβληματίζει? Και τι θα σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους, κύριε Σαρακιώτη? Βεβαίως και μας προβληματίζει όλη η εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια. Από το Φλεβάρι του 20, οπότε και ψηφίστηκε η τροπολογία μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ό,τι ακολούθησε, δηλαδή η συντριπτική μείωση σε μισθούς, οι περικοπές δώρων, επιδομάτων, το γεγονός ότι παρά το ότι η τιμή του νικελίου έχει ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ, είναι υψηλότερη δηλαδή τα τελευταία χρόνια και παρόλα αυτά δεν παράγει το εργοστάσιο, άρα δεν εξάγει, άρα δεν εισπράττει. Το ότι λειτουργεί και παράγει 300 μόνο τόνους το μήνα, λειτουργεί στο ρελαντί ουσιαστικά, προβληματίζει, καθώς δεν βρίσκονται ούτε τα χρήματα για προκειμένου να γίνουν επισκευές και συντηρήσεις. Και, μα μιλάμε και για μια υπερχρεωμένη, μια ελληματική βιομηχανία, έτσι. Έχουμε αναλύσει σε αμέτρητες εκπομπές και συζητήσεις τους λόγους και τις αιτίες που φτάσαμε ως εδώ, έτσι. Άρα, η μοναδική λύση δεν είναι... Ποια είναι η λύση τελικά, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει? Προτείναμε επίσημα, καταθέτοντας επίκαιρη επερώτηση τον Μάρτιο του 2020, απευθυνόμενοι, 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, καθώς υπήρξε η αναστολή διατάξεων για το δίκαιο του ανταγωνισμού από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνατότητα σε χώρες, κράτη-μέλη, να στηρίξουν βιομηχανίες τις οποίες θεωρούν στρατηγική σημασία.
Και αυτό που προτείναμε ήταν βιομηχανίες όπως η ΕΑΒ, η ΛΑΡΚΟ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης να εκμεταλλευτεί με η κυβέρνηση. Με κονδύλια λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασώσουμε τη ΛΑΡΚΟ. Έτσι. Σας το βάζω να το ξαναπείτε, το έχετε πει. Γιατί ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύετε τους εργαζόμενους με εύκολες υποσχέσεις, είπε χαρακτηριστικά. Άκουσα την αξιωματική αντιπολίτευση να χύνει κροκοδίλια δάκρυα, είπε, είναι η τελευταία του δήλωση για το θέμα της ΛΑΡΚΟ και για τα όσα καταλογίζεται στην κυβέρνηση. Και ουσιαστικά η επιστολή του κ. Τσακαλώτου, λέει ο κ. Σταϊκούρας, το 2019 στην Κομισιόν μιλούσε για αποκρατικοποίηση. Πρώτον, ο κ. Σταϊκούρας. Και έχει μια αλήθεια αυτό, γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω τι. Προσπαθήσατε να την ιδιωτικοποιήσετε κι εσείς, είναι σαν να είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή. Και όταν οι εργαζόμενοι βγαίνουν στον δρόμο, τους χτυπάμε την πλάτη και τους λέμε ψέματα. Είναι η ιδιωτικοποίηση η τελευταία λύση ή όχι? Πρώτα απ' όλα, 4,5 χρόνια δεν κόπηκε από τους εργαζομένους και το ξέρουν όλοι, ούτε ένα ευρώ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με το που ανέλαβε την διακυβέρνηση, αν δεν πίστευε στην εταιρεία, να πει το εξής. Κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσανε την εταιρεία. Χρέη προς τη ΔΕΗ, δικαστική απόφαση καταδικαστική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2014, απώλειες εσόδων με το hedging της περίοδου 6-10, τι χρεοκοπήσαν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την πουλάμε ή εφαρμόζουμε το σχέδιο που είχε ετοιμάσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κάναμε, ήταν πολιτική απόφαση, γιατί δεν το πιστεύαμε το σχέδιο του 2014 του κύριου Σταϊκούρα. Δεν εφαρμόσατε όμως και ένα business plan, ένα σχέδιο να διασώσετε, να την καταστήσετε κερδοφόρα έτσι ώστε να μπλοκάρετε τα σημερινά σχέδια της Δημοκρατίας. Κυρία Τατζαλή, για να καταστεί κερδοφόρα μια εταιρεία η οποία από το 2015 μέχρι το 2019 το νικέλιο χρηματιστηριακό προϊόν είχε ιστορικό χαμηλό 12ετίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να γίνει με κανέναν τρόπο. Όταν μειώθηκε το κόστος παραγωγής με διάφορες προσπάθειες που κατευλήθησαν χωρίς να κοπούν οι μισθοί των εργαζομένων και κόστιζε ο τόνος της παραγωγής 15.000 και πολλούσε η εταιρεία, γιατί αυτή ήταν η τιμή του στο χρηματιστήριο, 7, 8 και 9.000, δηλαδή κάθε τόνο που παρήγαγε έμπαινε μέσα, ζημιωνόταν. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε ποτέ να καταστεί με αυτές τις τιμές κερδοφόρα η εταιρεία. Τώρα όμως που πουλάει, το κόστος είναι 15. Χαμηλότερο από 15, γιατί είχαμε τις περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων και πουλάει 22 και 23 χιλιάδες, μαθηματικά είναι, μάλιστα, μπορεί να είναι κερδοφόρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Σταϊκούρα, όταν ήταν αντιπολίτευση, ήταν πάντα εκεί ο κύριος Σταϊκούρας. Τώρα γιατί δεν είναι? Πού ήταν σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας? Όταν ήταν αντιπολίτευση, οι βουλευτές όλοι του ΣΥΡΙΖΑ της Στερεάς Ελλάδος, 4,5 χρόνια ήμασταν πάντα εκεί. Δεν είχαμε ευθύνη για την κατάσταση που βρισκόταν η ΛΑΡΚΟ. Την πιστεύαμε και ήμασταν πάντα εκεί. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Ο κύριος Σταϊκούρας ως αντιπολίτευση το παρόν έδινε. Σήμερα γιατί ήταν απόν? Λοιπόν, ευχαριστώ για απόψε. Άνω τελεία βάζουμε στη συζήτησή μας. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ακρίβεια, πανδημία. Η ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που συζητούν οι συμπολίτες μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχαμε την πανδημία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εμβόλιο, εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές, ποιος θα εμβολιαστεί. Τώρα το μόνο θέμα συζήτησης είναι η ακρίβεια. Δυστυχώς οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι να κλείνεται από τον κύριο Σκρέκα, να κλείνουμε το θερμοσύμφωνο. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Ευχαριστώ κύριε Σαρακιώτη, ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.